Γιορτινό το κλίμα σε περιφέρεια Κρήτης και Λότζια, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, με τις αρχές του τόπου να ανταλλάσσουν ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά, με βελτίωση των συνθηκών καθημερινότητας και με αναφορές στην εκτέλεση έργων που θα συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου. Ελεήσε και σώσε εμάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους. Ον ουρανό φάντο. Ημέρα χαράς, ημέρα γιορτής, ημέρα ευχών. Βρεθήκαμε εδώ στην περιφέρεια Κρήτης σήμερα. Ανταλλάξαμε ευχές. Ευχόμενοι όλοι το νέο έτος να είναι για όλους μας χαρούμενο. Ένα έτος υγείας, ένα έτος χαράς, δημιουργίας και παραγωγικότητας. Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, που τέλεσε τον αγιασμό, έκανε ο Νίκος Ριγονάκης, ενώ η μεικτή νεανική παιδική χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τραγούδησε τα κάλαντα. Είναι να έχουμε υγεία και δύναμη, με εργατικότητα και μεθοδικότητα, να αγωνιζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, με συστηματική παροχή αγαθών και υπηρεσιών και εκτέλεση έργων που θα συμβάλλει στην πρόοδο, στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη και την ευημερία της Κρήτης. Χρόνια πολλά σε όλους. Δέσποτα, λογητός ο Θεός ημών. Θα δουλέψουμε σκληρά και συγκροτημένα με αφοσίωση στην πόλη και τους ανθρώπους της. Το Ηράκλειο είναι μία άνεση πόλη. Θέλουμε μία πόλη με λιγότερες ανισότητες, περισσότερη συνοχή και οικονομική ανάπτυξη, το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνου στη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το Ηράκλειο βρίσκεται μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες πρέπει να μετατρέψει σε ευκαιρίες. Έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτών των προσδοκιών και θα προσπαθήσουμε να τις εκπληρώσουμε. Θα δουλέψουμε σκληρά, θα δουλέψουμε συγκροτημένα. Εύχομαι για το 2024 υγεία, δημιουργικότητα και για να καλύψουμε και τα θέματα του Υπουργείου μου, καινοτομία. Καινοτομία παντού. Εύχομαι το 2024 μέσα από τις δυσκολίες που μας επιφυλάττει να βρει ο καθένας τη δύναμη να μπορέσει να αντέξει και να ανταπεξέλθει. Ο Δήμος Ηρακλείου υποδέχτηκε το νέο έτος με τη Φιλαρμονική, ενώ το παρόν έδωσε και ο απερχόμενος Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός. Ακολούθησαν ευχές αγάπης και αισιοδοξίας. Τον κύριο Λαμπρινό να έχει υγεία και μακρότητα αγαθών ημερών. Με δύναμη ψυχής, με αισιοδοξία, με πίστη, ελπίδα και αγάπη να οραματίζονται και να προγραμματίζουν το αύριο. Αυτό κάνουμε κι εμείς στη συμβατική αυτή έναρξη ενός ακόμη χρόνου στη ζωή μας. Η αλλαγή σελίδας του χρόνου μας προδιαθέτει να αντιμετωπίσουμε αισιόδοξα όλες τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας για περιορισμό των ανισοτήτων, για πραγματική πρόοδο και ευημερία, για ενίσχυση του κράτους δικαίου και για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Μέσα στο 2024 είναι απαραίτητο οι ΟΤΑ να ενισχυθούν με πόρους και αρμοδιότητες για να δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, βελτιώνοντας κρίσιμες δημοτικές δομές και υπηρεσίες.